Με καλή ψυχολογία και με τους φιλάθλους ξανά στο πλευρό της, η Αναγέννηση ολοκληρώνει αύριο το πρωί την προετοιμασία της για τον εντός έδρας αγώνα με τη Δόξα Κρανούλας. Το κυριακάτικο μάτς είναι το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για τους Κιτρινόμαυρους, οι οποίοι θέλουν μετά την νίκη επί του Οικονόμου Τσαριτσάνης να προσθέσουν ακόμη μια νίκη στην κομιδή τους κοντά στην ισόβαθμη στο βαθμολογικό πίνακα αντίπαλό τους. Η ομάδα της Καρδίτσας με δύο ισοπαλίες και δύο νίκες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές πρωταθλήματος, αλλά και με μια μεγάλη πρόκληση στο κύπελλο Ελλάδας επί του Ηρακλή Ψαχνών, έκανε το καλύτερο ξεκίνημα στη νέα περίοδο και θέλει να συνεχίσει ανάλογα και στα επόμενα παιχνίδια, αρχής γενομένης από το νέο εντός έδρας μάτς Κυριακής. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν στην Αναγέννηση αυτή τη στιγμή, καθώς και ο Τζάνης που αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού την προηγούμενη εβδομάδα, ενσωματώθηκε στο κανονικό πρόγραμμα και είναι στη διάθεση του Σάκη Θεοδοσιάδη. Αντίθετα, από το μεθαυριανό αγώνα θα είναι και πάλι ο στρατευμένος Μπιντέλης.